Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στη Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί. Ο Κώστας Κατέχης είναι κοντά μας, ραδιοφωνικός παραγωγός στη Νέα Υόρκη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Λιβαθινού. Καλημέρα, κύριε Κακούση. Λοιπόν, θέλουμε καλημέρα, έτσι ένα πρώτο σχόλιο από την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, όπως λένε, και η οποία έμεινε. Τώρα χάνει σιγά σιγά και τον ύπνο της. Στην πόλη της Νέας Υόρκης βγήκε πρώτος ο Τραμπ. Όχι. Όχι τελικά. Η πόλη της Νέας Υόρκης παραδοσιακά είναι δημοκρατική. Mm-hmm. Πήρε όμως τεράστιο ποσοστό, πολύ μεγαλύτερο από όσο έχει πάρει όλες τις άλλες φορές από το 1946 νομίζω. Το μεγαλύτερο ποσοστό που πήρε ρεπουμπλικάνος εδώ. Πήρε και πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο Long Island, δηλαδή πιο πέρα σε άλλες πομιτείες θα λέγαμε. Πάντως η Νέα Υόρκη είναι παραδοσιακά δημοκρατικό state, δημοκρατική πολιτεία. Πάντως ο Τραμπ πήγε πάρα πολύ καλά εδώ στη Νέα Υόρκη, αλλά σε τελική ανάλυση επήρε τα swing states που λέμε, τις πολιτείες Νεβάδα, Μίτσιγκαν, Ουισκόνσιν, Αριζόνα, Γεωργία, Πενσιλβάνια και Βόρεια Καρολίνα, οι οποίες συνήθως αυτές είναι αμφιταλαντευόμενες. Πότε θα δώσουν τους εκλέκτορες τον ένα από τον άλλο, και εκεί του έδωσε το μεγάλη όθηση και μέχρι στιγμής έχει συλλέξει 295 εκλέκτορες και μπορεί να γίνουν περισσότεροι με την καταμέτρηση των ψήφων ακόμα περισσότερο. Κύριε Κατέχη, να ρωτήσω κάτι. Σε ποια σημεία πιστεύετε ότι κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ? Ο αμερικανικός λαός και η πόλωση κατά κάποιο τρόπο που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, που άλλοι το χρέωναν στον πρόεδρο Τραμπ την προηγούμενη θητεία του, άλλοι το χρέωναν στον κόσμο που έχει πια απειβδίσει από τις ακρίβειες, από την ζωή που έχει ακριβήνει πάρα πολύ και έχει αρχίσει να... Εγώ προσωπικά που πήγα στο τμήμα, στο σχολείο δίπλα εδώ, στο σπίτι μου, να ψηφίσω και επειδή ξέρω όλους σχεδόν, όλο τον κόσμο εκεί πέρα, μου είπαν ότι ήταν πάρα πολύ νέος κόσμος και καινούργιοι ψηφοφόροι, τους οποίους έπρεπε να καταγράψουν και εμείς θα περιμέναμε λίγο παραπάνω. Δεν μας πειράζει βεβαίως. Όλα γίναν άψογα, όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Άρα εσείς θεωρείτε το κομμάτι της οικονομίας, το κομμάτι της ακρίβειας, ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο να πάει κάποιος και να ψηφίσει, γιατί μας μιλάτε για νέους ψηφοφόρους, και να ψηφίσει Ντόναλντ Τραμπ? Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι μόνο ότι ο πρόεδρος Biden δεν είναι πια ούτε καν πρόεδρος τώρα τους τελευταίους μήνες ιδιαίτερα. Ο κόσμος ήθελε να... ακριβώς, ναι. Τώρα να τα λέμε και όπως είναι τα πράγματα. Ο Τραμπ είχε αλλάξει, θα έλεγα. Είχε αλλάξει νοοτροπία, είχε αλλάξει φυσιογνωμία κατά κάποιο τρόπο. Είχε ηρεμήσει, ήταν πιο σοβαρός, πιο ήρεμος. Δεν ήταν ο απρόβλεπτος Τραμπ που ξέραμε τόσα χρόνια. Ίσως πια έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο πολιτικός. Διότι δεν ήταν πολιτικός ούτε την πρώτη του τετραετία, ίσως και γι' αυτό έχασε τις εκλογές. Είναι από τους πολύ λίγους προέδρους, δεν νομίζω δεύτερος, ο οποίος έχει πάρει δεύτερη τετραετία μετά από χάσιμο στην προηγούμενη. Οπότε είναι 45ος και 47ος πρόεδρος. Τώρα, ναι. Όλα όμως εξελίχθηκαν ομαλά και αυτό είναι το καλό και για την χώρα, αλλά και για τον κόσμο ολάκερο. Είπατε κάτι ενδιαφέρον, ότι αρχίζει να μοιάζει πιο πολύ με πολιτικό τώρα. Και η πρώτη του ομιλία, την οποία κάποιοι έτσι αναλύουν, κάποιοι οι οποίοι παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος εκφράζεται, μια ομιλία, κύριε Κατέχη, το οποίο αν δει κανείς τα πλάνα είναι ξεκάθαρο, δεν βγήκε ούτε γραμμή από το κείμενο. Είχε μπροστά του στα ότοκιού ένα κείμενο, το οποίο το διάβασε μέχρι και στα κόμματα, μέχρι και στα σημεία στίξης. Αυτή η ομιλία αναλύεται ως, πώς θα το πω, η πρώτη θεσμική του Τραμπ και αν είναι πιλότος της νέας θητείας του, εσείς πώς την κρίνετε? Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο η ομιλία αυτή. Ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο Τραμπ. Mm-hmm. Γιατί αυτή η ομιλία σηματοδοτεί έναν καινούριο Τραμπ, έναν καινούριο πρόεδρο, ο οποίος δεν νομίζω να έχει και μεγάλη σχέση. Βεβαίως, σίγουρα δεν μπορεί να τελειώσει όλους τους πολέμους σε 24 ώρες. Αυτό δεν είναι εφικτό. Αυτό ήταν λίγο τραμπικό, έτσι όπως το έχει. Και είναι αυτή. Ναι. Αλλά για πολλούς Αμερικανούς θέλουν να τα ακούνε. Θέλουν να τα ακούνε στα αυτιά τους κάτι τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέτε ότι πάντως έδωσε αυτό που ήθελε κάποιος να ακούσει πρώτον. Άρα λοιπόν μπορεί να δούλεψε το κομμάτι της ασφάλειας. Σωστά? Βέβαια.
Βέβαια, και από ό,τι προβλέπω εγώ προσωπικά, επειδή ο αντιπρόεδρος του Προέδρου Τραμπ, ο Βάνς, είναι ένας σοβαρότατος κύριος, σοβαρότατος άνθρωπος, ένας που ξέρει πολύ καλά, ήταν πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο Τραμπ, να πάρει κάποιον που τον έχει κατακρίνει τόσο πολύ και να τον βάλει σε τέτοια θέση. Εγώ βλέπω μπροστά μου τώρα, επειδή παρακολουθώ τα πράγματα 51 χρόνια στην Αμερική, και δεν ασχολούμαι και πολύ με την πολιτική, να σας το πω έτσι, γιατί είναι άλλες οι τομείς που ασχολούμαι εγώ, αλλά βλέπω τα επόμενα 12 χρόνια ρεπουμπλικανού στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, για να το δούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, την καλημέρα μας.